Όλο ο κόσμο βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή εν ώψη τη επικείμενη Ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα ανακοινωθεί νωρίτερα από την υλοποίησή τη. Αμερικανό αξιωματούχο ανέφερε σήμερα ότι το Ισραήλ είναι απίθανο να χτυπήσει το Ιράν μέχρι το Πάσχα. Σύμφωνα με δημοσιογραφικέ πηγέ, το σενάριο τη επικείμενη Ισραηλινή επίθεση μπορεί να αφορά κύματα επιθέσεων με ντρόου και βαλιστικού πυράβλου, κάτι που παρουσιάστηκε στο Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ. Τα πιθανά Ισραηλινά σενάρια περιλαμβάνουν επίση επιλογέ που κυμαίνονται από επίθεση σε τρομοκρατικέ οργανώσει που στηρίζει το Ιράν στην περιοχή, αλλά όχι σε Ιρανικό έδαφο. Ω πιθανή επίθεση στον κυβερνοχώρο. Το Ισραήλ είναι απίθανο να πραγματοποιήσει πλήγμα στο Ιράν μέχρι το Πάσχα, το οποίο ξεκινά τη Δύση του Ιλίου την επόμενη Δευτέρα, δήλωσε ο ανώτερο Αμερικανό Αξιωματούχο, αν και αυτό θα μπορούσε πάντα να αλλάξει. Το σώμα των φρουρών τη Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν και οι άλλοι ηγεσίε εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού με ορισμένου σε ασφαλή σπίτια και υπόγειε εγκαταστάσει, πρόσθεσε ο Αμερικανό Αξιωματούχο. Δύο βομβαρδιστικά B-1B-Lancer τη πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ εκτέλεσαν μια ειδική αποστολή με την κωδική ονομασία Bomber Task Force 24-2, πετώντα από την αεροπορική βάση Μωρών από την Ισπανία προ την αεροπορική βάση του Λικ στην Τουρκία στι 15 Απριλίου του 2024, ενισχύοντα την τουρκοαμερικανική συνεργασία λόγω των εντάσεων με το Ιράν. Η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια τη αποστολή τα αμερικανικά αεροσκάφη συνεργάστηκαν με τουρκικά μαχητικά, υλοποιώντα διμερή στρατιωτική συνεργασία. sea sí, Τα Αμερικανικά βομβαρδιστικά πρόκειται να συμμετάσχουν επίση σε πρόσθετε εκπαιδευτικέ δραστηριότητε σε συνεργασία με την τουρκική πολεμική αεροπορία. Ο σμήναρχο Κέβιν Λόρντ, διοικητή τη 31η πτέρυγα μάχη των Ηνωμένων εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στου Τούρκου οικοδεσπότε για τον κεντρικό ρόλο του στην διευκόλυνση αυτή τη αποστολή, τονίζοντα την διαρκή δέσμευση για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα που μοιράζονται οι ΗΠΑ και η Τουρκία. Μέσα σε ένα βράδυ, συγκεκριμένα το βράδυ του προηγούμενου Σαβάτου, όταν είχαμε τη μαζί μαζική επίθεση του Ιράν, η Τουρκία απέκτησε ξανά τεράστια σημασία για τι ΗΠΑ για τον έλεγχο τη περιοχή τη Μέση Ανατολή πιο επιτακτικά από ποτέ. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεφεύγει από κανέναν Έλληνα αξιωματούχο. Η Αμερικανική βάση στο Ιντσιρλίκ και κυρίω το Ρεντάρ X Band στο Κιουρετσίκ, το οποίο βλέπει Ιράν, είναι τα ισχυρά όπλα των Αμερικανών για να ελέγχουν κάθε κίνηση των Ιρανών, ακόμα και νέα πιθανή επίθεση στο Ισραήλ και αυτά ακριβώ διαπραγματεύεται ο Τούρκο πρόεδρο μυστικά με τι ΗΠΑ. Υπότιτλοι Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.